Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον αναγεννησμένο πλέον όροφο, δεύτερο όροφο του νοσοκομείου μας. Παραδόθηκε πριν από μερικές μέρες και ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση, η οποία πραγματοποιήθηκε, μάλλον αυτή η δράση πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της από το Σύλλογο Ομφύλων του νοσοκομείου μας. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο έργο, πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση του νοσοκομείου μας. Αλλάχτηκαν πατώματα, έγιναν ελαιοχρωματισμοί των τείχων, ριζική ανακαίνιση των μπάνιων, αλλάχτηκαν τα φώτα με τα ενεργειακά με λάμπες LED. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου, ξεχωριστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο τους, τον Μανώλη τον Παπανικολάου, για όλη αυτή την προσπάθεια που κατέβαλε όλη την περίοδο των εργασιών. Εργάτης πρώτος ερχόταν, τελευταίος έφευγε, συντόνιζε όλες τις εργασίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τη συμβολή του κυρίου Σιλιγνάκη του Μανώλη, ήταν σημαντική και αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους σιτιακούς πολίτες, όπου από το υστέρημά τους συνδράμουν το Σύλλογο, και εκείνος με τον καλύτερο τρόπο αξιοποιεί αυτά τα χρήματα, όπως βλέπετε και με αυτό το έργο. Θέλουμε να τους υποσχεθούμε ότι είμαστε εδώ και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς, να παρέχουμε όσο το δυνατότερο ποιοτικότερες υπηρεσίες. Φροντίσαμε και δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον ζεστό και φιλικό, το οποίο θα απολαμβάνουν για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό που ταλαιπωρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Με υπομονή και καρτερικότητα περίμεναν να παραδοθεί το έργο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό το έργο, κάποιοι εθελοντικά, κάτω από αντίξωες συνθήκες, μέσα στην πανδημία, με όλα τα μέτρα που έπρεπε να λαμβάνουν, με 2 φορές την εβδομάδα rapid test, με μάσκες, ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το νοσοκομείο μας από τυχόν διασπορά. Δεν ξέρω αν ξέχασα να ευχαριστήσω κάποιον. Αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον όροφο φιλοξενείται όλος ο χειρουργικός τομέας λόγω COVID και η παιδιατρική κλινική, αλλά μετά το τέλος της πανδημίας σε αυτόν τον όροφο θα στεγάζεται η μαιευτική κλινική και η παιδιατρική, οπότε δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον αρκετά όμορφο για τις νέες μητέρες που θα φέρουν μωρά στη ζωή. Αυτά θα ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Μανώλη. Αυτό είναι μια μικρή ένδειξη χαράς και ευγνωμοσύνης για ό,τι κάνετε για το νοσοκομείο μας. Δεν είναι η πρώτη δράση που κάνατε, έχετε κάνει και άλλες, είσαστε πάντα δίπλα μας. Νιώθω πολύ τυχερή που βρίσκομαι σε αυτό το νοσοκομείο και πλαισιώνομαι από αυτόν τον σύλλογο και από ανθρώπους που αγαπάνε πραγματικά το νοσοκομείο, δίνουν τη ζωή τους για το καλό των συμπολιτών τους. Χαίρομαι πραγματικά που συνεργαζόμαστε και είμαι σίγουρη πως θα συνεχίσουμε και σε άλλες δράσεις παρέα. Θα μοιραζόμαστε τα άγχη μας, τα προβλήματά μας και θα προχωράμε όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Δαρασιανίου, θα θέλαμε να μας πείτε κατά πόσο ωφελεί ο σκοπός του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σιτίας όσον αφορά αυτά τα έργα που κάνει. Δηλαδή, αν τα αντίστοιχα έργα τα έκανε το νοσοκομείο,
πόσο πιο δύσκολο θα ήταν, για να τονίσουμε και τη σημαντικότητα του σκοπού αυτού που επιτελούν. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ανακαίνιση στήχησε παραπάνω από 70 με 80 χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε στο πλάνο μας αυτό το έργο, όπως και άλλα έργα. Δυστυχώς βρεθήκαμε μέσα στο COVID, οπότε αναγκαστήκαμε να διαχειριστούμε άλλα πράγματα και λίγο τα γρανάζια του δημοσίου είναι πιο αργά. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε εις πέρας ένα τέτοιο έργο, τέτοιου μεγέθους, μέσα σε ένα μήνα. 35 μέρες, 40. Σε 40 μέρες, πραγματοποιήθηκε δηλαδή και ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση μέσα σε 40 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι αν γινόταν μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί τόσο σύντομα. Ωστόσο, προσπαθούμε και εμείς να εντάξουμε κάποια έργα αναβάθμισης σε διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλά όπως σας προείπα, αυτά θέλουν χρόνο, είναι λίγο χρονοβόρες διαδικασίες. Ωραία. Όσον αφορά το κόστος. Το κόστος το είπαμε, ο κ. Παπανικολάου θα ξέρει ακριβώς να μας πει, πάνω από 70.000 είναι και γιατί υπήρξαν και άνθρωποι που δούλεψαν εθελοντικά, άνθρωποι που πρόσφεραν υλικά, γενικότερα θα ήταν πολύ πιο υψηλό το κόστος αν πληρωνόντουσαν και η προσωπική εργασία αλλά και διάφορα υλικά που διατέθηκαν στο νοσοκομείο. Σίγουρα. Για μένα είναι, μπορώ να πω, η απόλυτη ικανοποίηση που κατορθώσαμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, σε διάρκεια 40 ημερών, να προσφέρουμε και αυτόν τον όροφο ανακαινισμένο στον σιτιακό λαό. Τον παραλάβαμε σε μια κρινοεκτρική κατάσταση μετά από 30 χρόνια χρήσης, που εντάξει είναι δημόσιος χώρος, με κακοτεχνίες, με τα προβλήματά του, που θεωρώ ότι επιτελέστηκε ένα έργο το οποίο θα μπορούσε με την επιμέλεια του δημοσίου να γίνει ούτε χρηματοοικονομικά σε τέτοια επίπεδα, ούτε και σε χρόνους τέτοιους. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σιτιακό λαό που συνεχίζει να μας στηρίζει στο να επιτελούμε αυτό το έργο, γιατί κρίνω ότι για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να δημιουργήσω μετά από κάποια χρόνια επαγγελματικής καριέρας στο επιχειρήν, και είχα, αν θέλετε, ένα κατάθεμα ψυχής στο να προσφέρω ανταποδοτικά στην κοινωνία της Σιτίας κάτι. Έκρινα ότι ο χώρος του νοσοκομείου είναι ένας χώρος ο οποίος όταν πηγαίνεις με απόλυτα γνώμονα την προσφορά, είναι ότι καλύτερο μπορεί κάποιος να ενασχοληθεί με τα κοινά, διότι καλός ή κακός το νοσοκομείο σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιαδήποτε πόλη, το έχουμε απόλυτα ανάγκη. Πολύ δε περισσότερο εμείς οι σιτιακοί που βρισκόμαστε απομακρυσμένοι από τα ανάλογα κέντρα υγείας. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που ο σιτιακός λαός μας στήριξε, και θεωρώ ότι θα μας συνεχίσει να μας στηρίζει, εμείς με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε ανταποδοτικά το καλύτερο δυνατό σε αυτό το χώρο. Μας επέλεξαν στο νέο συμβούλιο για άλλα 2 χρόνια, τέλος πάντων, να υποστηρίξουμε την δομή του νοσοκομείου, που θα συνεχίσουμε να πράττουμε αυτό που έχουμε δημιουργήσει μέχρι σήμερα, που πιστεύω ότι τα 4,5 τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει ριζικά οι δομές στο χώρο του νοσοκομείου εξαιτίας της συμβολής του συλλόγου μας. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που μας προσφέρεται σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, και θεωρώ ότι τα τελευταία 4,5 χρόνια
έχουν επενδυθεί, εάν τα βάλει κανείς αθρηστικά, γύρω στις 500.000 ευρώ από είτε σε ζωντανό χρήμα, το πούμε έτσι, είτε σε χορηγίες, είτε σε στήριξη από συλλόγους, από επαγγελματίες για την λειτουργία αυτινού του χώρου. Συνδράμει όλος ο σιτιακός λαός, τα μέγιστα, στην λειτουργία του νοσοκομείου μας και αναφερόμενος σχετικά με τους προβληματισμούς της σημερινής κυβέρνησης που λέει ότι πρέπει να κλείσουν κάποιες νοσοκομειακές δομές στο Λασίθι όπως στην ευρύτερη Ελλάδα, κατευθυνόμενη αν θες από τα πλάνα εξωθεσμικών παραγόντων. Εγώ θεωρώ ότι το νοσοκομείο Σιτίας πρέπει να παραμείνει, πρέπει να παραμείνει ζωντανό όσο είναι, μια και όλοι μας βάζουμε πλάτη στο να το υποστηρίζουμε από κάθε άποψη, είτε αν θέλετε σαν στα δομικά του μέρη, είτε σε συνδρομές και σε εξοπλισμό μηχανολογικό αρκετές φορές. Θεωρώ ότι το κράτος και η πολιτεία οφείλει ανταποδοτικά στην κοινωνία της Σιτίας, της ευρύτερης περιοχής, να το διατηρήσει σε πλήρη λειτουργικότητα, να προσπαθεί να στελεχώνει πάντα με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ούτως ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι σε ό,τι ήθελε παρουσιαστεί σαν πρώτη είτε δεύτερη φροντίδα υγείας για όλο το σιτιακό λαό. Κύριε Παπα-Νικολάου, ποιος είναι ο επόμενος στόχος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείων? Σίγουρα για μένα ναι. Ο στόχος μας, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να βάζω πάντα ψηλά τον πήχη, δεν ολοκληρώθηκε σε αυτήν εδώ την ανακαίνιση. Ένα πλάνο, ούτως ή άλλως, και στόχος μας είναι ο επόμενος, η ανακαίνιση των ΤΕΠ. Είναι μία αναγκαιότητα η οποία, εάν τελεσφορήσει η τοποθέτηση της Τέρνα, θα την προχωρήσουν με την συνδρομή και χορηγία της Τέρνα. Αν όχι, υπολοιπόμεθα κάτι ενός ποσού της συγκεκριμένης ανακαίνησης, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα το κατορθώσουμε και αυτό, να καλύψουμε αυτό το κενό, και μετά θα βάλουμε πλάνο, όπως σας είπα, στο να ξεκινήσουμε την ανακαίνιση των ΤΕΠ. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι της κυρίας διοικήτριας, όπως και γιατρούς άκουσα εγώ προσωπικά, να λένε καλά, μα τι έχετε σκοπό στη Σιτία να το κάνετε memorial. Ναι, γιατί όχι, γιατί να μην κάνουμε το memorial της Σιτίας. Εγώ στη ζωή μου πάντα θέλω να βάζω στόχους, να επιτυχάνω στόχους. Και όσο μας στηρίζει ο σιτιακός λαός, πιστεύω ότι είναι όλα εφικτά. Δεν πάβουν βέβαια να υπάρχουν και ορισμένες αρνητικές φωνές σε όλες αυτές τις δράσεις. Όπως π.χ. ξέρω εγώ, ο Παπα-Νικολάου ανακατεύεται με το μέλι και δεν πάβει να γλύφει τα δάχτυλά του. Πληροφορώ λοιπόν το σιτιακό λαό όποτε θέλει, οποιοδήποτε θέλει, ανά πάσα στιγμή, με απόλυτη διαφάνεια, δέχομαι τον οποιοδήποτε ένεχο στα χρηματοοικονομικά του συλλόγου μας. Δεν δέχομαι όμως στήρα κριτική από τον καναμπέ του καθενός, από τις δρακές που κατά κόρον όλοι μας βολευόμαστε στην παραλιακή. Θέλω οποιοδήποτε κύριος να κάνει κριτική, αλλά να έρθει επί του πρακτέου. Και εγώ την καρέκλα αυτή και τη θέση δεν την έχω καβαζομένη για πάρτι μου και δεν με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση, ούτε η προβολή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Με ενδιαφέρει να παράξω έργο και πολύ ευχαρίστως την δίδω στον οποιοδήποτε κύριο, αλλά να φροντίσει επικοδομητικά να δώσει κάτι παραπάνω από μένα. Ναι. Την κριτική όμως δεν την μπορώ. Στο κάλεσμα, αν θέλετε, θα σας πω και άλλο ένα παράπονο. Στο κάλεσμα των
τόσων επαγγελματιών που μας στήριξαν, υπήρξε και κάποιος επαγγελματίας, ο οποίος αναφέρθηκε, ας πάει ο Παπα-Νικολάου να πει στον υπουργό μας να κατεβάσει ηλεκτρολόγο από την Αθήνα, αν θέλει να αποτελειώσει τον όροφο ηλεκτρολογικά, γιατί προς αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να τον τελειώσει. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους κακόβουλους, το έργο είναι εδώ, η μάχη είναι εδώ, δίνεται από όλους μας, διότι το να κάνουμε μόνο κριτική, χωρίς να κάνουμε τον αγώνα μας, είναι πάρα πολύ εύκολο σε όλους μας. Και εγώ θα μπορούσα να κάτσω στην επιχείρησή μου να κάνω κριτική, όμως δεν το κάνω. Είπα να προσφέρω κάτι επιτέλους και εγώ σε αυτόν τον τόπο, γιατί έχουμε μαραζώσει, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, είναι σημαντική και αμφισβήτητη η προσπάθεια που κάνετε και το έργο σας. Και μια που είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, θα θέλαμε να μας κάνετε μια μικρή περιήγηση στα δωμάτια που έχετε φτιάξει στο Αλάμουσο του νοσοκομείου. Πολύ ευχαρίστω. Εδώ, αν θέλετε, έχουμε ένα μέρος της παιδιατρικής κλινικής. Έγινε ριζική ανακαίνιση και κατόπιν αιτήματος των γιατρών, επειδή εδώ στο θάλαμο αναγκαιούν να πλένονται και τα νεογνά, έκριναμε εμείς ότι το καλύτερο δυνατόν θα ήταν να το δημιουργήσουμε ένα πολιτισμένο χώρο που να πλένονται τα νεογνά και να έχουν τέλος πάντων το λίγο χρόνο νοσηλεύσεων ένα πολιτισμένο και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Είσαστε και στον χώρο του αντικειμένου αυτού, οπότε... Οπότε υπάρχει και η κατάλληλη... Ανεξάρτητα το αν είμαστε ή όχι, το κάθε τι έχει γίνει για μένα με κατάθεμα ψυχής, ναι. Στο να προσφέρουμε το καλύτερο εδώ. Ωραία. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε και να δούμε και άλλους χώρους, αλλά όλα έχουν δημιουργηθεί με μεράκι, με διάθεση του να παραχθεί το καλύτερο δυνατόν. Εντάξει, υπήρχαν και ορισμένες παρεμβάσεις από τις εκ των υστέρων, από τις νοσηλεύτριες, από του γιατρού. Μα γιατί δεν κάνατε και αυτό ακόμα καλύτερα. Πάντα εμείς είμαστε εδώ να ακούμε από τους επιστήμονες, από το νοσηλευτικό προσωπικό αιτήματα και παράπονα και στο μέτρο του ανθρωπίνου δυνατόν να τα υλοποιούμε. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση δημιουργήσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε με τα το οικονομικά δεδομένα μας στο να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.